Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πίσω της Δοφρίας, τέταρτη αγωνιστική σήμερα για την Evolution League και οι Draft Fathers αντιμετωπίζουν τους Paralliers. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Draft Fathers να έχουν την πρώτη κατοχή στην αναμέτρηση. Θα στοχοτώσει τριών πόντων από τον Σκληράκη. Μπαλά τώρα για τους Paralliers και αυτή την πρώτη δική τους επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες Λαφοθανάσης, Γιαννακός, Γετημιάν, Κουρεμένος και Σκληράκη σε κοινούν για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουμε Καρουζάκη, Μπραϊνιώτη, Τσαερέλη, Φορτσάκη και Καλογερόπουλο για τους Paralliers, οι οποίοι θα ανοίξουν και το σκορ. Πρώτη πόντη λοιπόν στο παιχνίδι. Σκληράκης αφήνει την γωνία. Λαφοθανάσης, πάσα έξω για τον Γετημιάν, αυτός πήγε κόντρα σε δύο αντιπάλους, δεν καταφέρει να σκοράρει. Καρουζάκης με πεντάδα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι φιλοξενούμενοι. Έχουν δηλώσει και τον Βενιανάκη, δεν έχει έρθει ακόμα. Για να δουν αν θα έχουν και διαθέσιμη αλλαγή στο μάτς. Αστοχοδοσή του Μπραϊνιώτη. Μέχρι την πάσα του Γιαννακού θα περάσει κατευθείαν εκτός. Φορτσάκης είναι στα δεξιά στον Καρουζάκη. Μάλα στο πλάι. Έφτασε το 0 το ρολόι πριν προλάβουν να εκτελέσουν οι Paralliers. Το 0-2 παραμένει. Σκληράκης. Γιαννακός παίρνει την baseline. Βρήκε και την πάσα, έκλεψαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με τον Καλογερόπουλο. Τσαϊρέλης πήγε να γυρίσει, έχασε την κατοχή και φεύγουν γρήγορα τώρα στην άλλη πλευρά οι Draft Fathers. Υπάρχει φάουλ στο τέλος της επίθεσης, ο Γιαννακός το έχει κερδίσει και αυτός θα πάει και στην γραμμή για τις πρώτες βολές στο παιχνίδι. Draft Fathers οι οποίοι μετρούν δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, 2-4 το ρεκόρ τους. Τελευταία ήττα το κόντρα στον αρχιστράτηγο Βασδέκη με 58-61 είχαν ιτηθεί. Με αποτελέσματα οι Paralliers τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, 4 σερί νίκες, η τελευταία κόντρα στους No Stars με 55-51. Ένα-δύο. Την μία βολή. Τσαϊρέλης στην κορυφή. Φορτσάκης. Παραλίγο να γίνει και το νέο λάθος των φιλοξενούμενων που δεν θα τον γλιτώσουν. Αυτός πάτησε εκτός ο Φορτσάκης. Η μπάλα είναι για τους Draft Fathers. Για τη Μιάν. Πήρε και πάλι, άφησε απέναντι στον Σκληράκη, ξανά για τη Μιάν. Σκληράκης περνάει. Πάσα έξω για να πάρει το σούτ τριών πόντων. Ο Κουρεμένος είναι άστοχο. Και νέα ευκαιρία όμως για τους γηπεδούχους. Για τη Μιάν από την κορυφή, τώρα μέσα. Το έφτασαν το τρίποδο, το βρήκαν τελικά οι γηπεδούχοι. Για το 4-2. Τσαϊρέλης. Από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση ο Μπραϊνιώτης. Για να πάρει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Θα το χάσει όμως και αυτός.
Σάκης ύψωσε. Αλλά λίγο να κλέψουν οι Draft Fathers. Θα γίνει τελικά ακόμα ένα λάθος από τους άσπρους. Είναι το τρίτο δικό του λάθος στην πρώτη περίοδο. Σε αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε διανύσει το παιχνίδι. Για την Ιάν βρήκε χώρο, θα μπει μέσα η μπάλα τελικά. Για το 6-2. Βρίσκουν ρυθμό σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Ταϊρέλης. Γύρισε ωραία το κορμί του ο Βραϊνιώτης, δεν πήγε μπάλα στο καλάθι. Σκληράκης. Λαχοθανάς αφήνει και πάλι έξω για να πάρει το τρίποντο για να Κώστα, ευστοχής από μακριά. Για το 9-2. Δεύτερο τρίποντο για τους γηπεδούχους, 2 στα 3 έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουν ξεκινήσει καλά και πίσω από τα 6.75. Νέο κλέψιμο, νέο λάθος επίσης για τους άσπρους. Στο ένα σμέναν τώρα ο Σκληράκης. Βρέθηκε στο έδαφος ο παίκτης των παραλίες και έκανε και βήματα κιόλας ο Σκληράκης. Τσαϊρέλης. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια, τα καταφέρνει έξοχα για το 9-4 και δίνει και τη λύση μετά από ώρα στην ομάδα του και έχει κολλήσει στους δύο πόντους. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ νωρίτερα, έκτοτε ένα σερία 9-0 έφτιαξαν οι γηπεδούχοι και τώρα θα το σπάσει ο Τσαϊρέλης. Έχουν ευκαιρία τώρα να μειώσουν κι άλλο οι άσπροι. Καλογερόπουλος από το ύψος της βολής θα μειώσει σε 9-6. Διαφορά πλέον στο τρίποντο για τη Μιάν. Στη γωνία κουρεμένος, του δίνει και πάλι. Στέκεται για 2, ενώ έπεσε και πάνω του ο Καλογερόπουλος για να τον παίξει άμυνα. Έπαιγε το καλάθι, παραμένει στο 9-6. Ταϊρέλης. Φορτσάκης άφησε δίπλα του, μπάλα κατέληξε στον Μπραϊμιώτη. Ωραίο ανάποδο λέει απ, αλλά όχι αποτελεσματικό. Μπράβο Θανάσης. Ως την άλλη πλευρά θα πασάρει την κατάλληλη στιγμή και ο Γιαννακός είναι εκεί για να πάρει την assist και να γράψει το 11-6. Σταθερά το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων. 3 και 10 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μπραϊμιώτης. Ταϊρέλης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, έχει πατήσει και εκτός. Πάρει από την κορυφή ο Σκληράκης. Κουρεμένος αφήνει στον Γιατιμιάν. Μία νέα επίθεση τώρα για τους Draft Fathers. Για να κόσκει αυτός από μακριά στοχή αυτή τη φορά. Μαζεύει ο Μπραϊμιώτης και παίζει γρήγορα με τον Καρουζάκη. Τσαϊρέλης πάει από τα αριστερά. Ο Σκληράκης θα τον σταματήσει με φάουλ. Ομαδικό πλέον και για τους γηπεδούχους. Ενώ στο μάτς περνάει ο Γεωργίου. Μπραϊμιώτης στην περιφέρεια. Άφησε χέρι με χέρι στον Καρουζάκη. Πάει αυτός εκεί κοντά στην Πολυκοσμία. Θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Όχι, ο Μπακογιάννης είναι, με συγχωρείτε. Δεν ήταν ο Γεωργίου.
μπει και η βολή για το 11-9. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τελεπτό της πρώτης περίοδου. Σκληράκης αφήνει στον Μπακογιάννη και αφήνει με τη σειρά του στον Γετινιάν. Γιαννακός επέλεξε να μην πάρει ένα μακρινό σουτ. Βάλανε και πάλι στην περιφέρεια. Ξανά Γιαννακός με 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι. Αστόχησε. Και τώρα η μπαλά στα χέρια του Καρουζάκη. Δυσκολεύεται αλλά κρατάει. Τσαϊρέλης. Ένα λάθος από τα πολλά των φιλοξενούμενων. Γιαννακός για την κίνηση του Βαλαχοφανάση. Σκληράκης από μακριά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Κορτσάκης αφήνει στον Καρουζάκη. Διόρθωσε εδώ ο Καρουζάκης, έφτασε και σε θέση βολής. Θα πάρει τελικά το φάουλ που θα τον οδηγήσει στην γραμμή για δύο βολές. Τώρα με δύο βολές του Καρουζάκης. Μέχρι 50 δευτερόλεπτα. Πακογιάννης. Σκληράκης, πήρε και το σκριν. Βρήκε χώρο για να σηκωθεί από το ύψος της βολής και να ευστοχίσει για να ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Τσαϊρέλης, ενώ στο μάτς έχει περάσει και ο Βενιανάκης τώρα για τους παραλίες. Ίσως ωραία ο Τσαϊρέλης για τον Μπραϊνιώτη. Το φάουλ έχει γίνει από τον Γιαννακό, ο οποίος δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Είναι το τέταρτο αυτό ομαδικό των Draft Fathers. Το επόμενο θα έχουμε βολές για τους παραλίες. Τσαϊρέλης για τρεις. Δεν θα μπει το καλάθι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει για την μπάλα εντός όριων ο Καρουζάκης. Δεκαέξι δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους γηπεδούχους. Με τη Μιάν πάει μόνος του. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Πάτησε τον Καζεκί ο Γετιμιάν. Πήγε σε μια προσωπική ενέργεια και τελικά θα βρεθεί στην γραμμή. Σκληράκης, δεν προλαβαίνει το χρονόμετρο, φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Μπήκα μόλις και στην δεύτερη περίοδο, εδώ στο πίσω της Ζωφριάς. Παραλίες είναι τώρα στην επίθεση. Ευστοχή προσπάθεια με τον Καλογερόπουλο. Γίνει βήματα στην επίθεση 14-13 το σκορ. Κόστας ενός πόντου πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Ακόμα ένα καλάθι για τους άσπρους οι οποίοι θα προσπεράσουν τώρα σε 14-15. Προβάτισμα πλέον στα χέρια των φιλοξενούμενων.
διαμαλής. Ένα μακρινό δίποντο πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Γερόπουλος, Μενιανάκης. Σηκώνεται καλό Γερόπουλος από κοντά, Μπραϊμιώτη στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Μάζεψαν με τον Μπακογιάννη τώρα οι Draft Fathers, συζήτησε ο Γιαμαλής, δεν, όχι φασικά πρόλαβε και κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, βρήκε και συμπαίκτη μάλιστα. Έτσι έμεινε ζωντανή η επίθεση των γηπεδούχων, ο Βλαχοφάνας στο Σεβαστοχής και παραμένει έτσι το 14-15. Καρουζάκης, το σταματάνε με φάουλ. Και έχουμε και από μία αλλαγή τώρα για τις δύο ομάδες, ο Φορτσάκης επιστρέφει για τους Παραλίρς. Ενώ από την άλλη ο Φρέγκα περνάει στο μάτς. Τσαϊρέλης. Καρουζάκης έχει δεχτεί το φάουλ. Ο Φρέγκα το έχει κάνει, είναι το πρώτο δικό του. Φορτσάκης στην επαναφορά, Τσαϊρέλης. Γυρίζει το κορμί του, παίζει με τον Μπραϊμιώτη. Έχει γύρω του αρκετά κορμιά, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι όμως. Καρουζάκης θα κλέψει, βγάζει και πάλι γρήγορα στην επίθεση στους Παραλίερς. Τσαϊρέλης από κοντά, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Μπραϊμιώτη σούδε, τώρα θα τα καταφέρει, αλλά έχει πάρει το φάουλ. Θα βάλει την δεύτερη για το 14-16. Φρέγκα. Μακογιάννης σου δίνει και πάλι. Γιαμαλής βρήκε χώρο για να εκτελέσει από την περιφέρεια, δεν ήταν καλό το σουτ. Καρουζάκης, επιστρέφει και η άμυνα των Draft Fathers. Τσαϊρέλης. Βενιανάκης κλεισμένος από δύο, θα κάνει τελικά το λάθος. Παραλίγο να μπερδευτεί ο Σκληράκης, με ένα άγγιγμα αυτή την παλέφωνη για Μαλή. Αυτός θα κάνει το λάθος τελικά. Τσαϊρέλης, ωραία, θα αποφύγει τον αντίπαλό του, στέκεται και για δύο. Βενιανάκης μαζεύει, νέα 14 επίθεση για τους Παραλίερς. Καρουζάκης αναζητεί επιλογές. Με πλάτη τώρα ο Βενιανάκης γυρίζει από τα αριστερά, σκοράρει για το 14-18. Ένα μικρό ξεπέταγμα των Παραλίερς σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τα πρώτα 3,5 λεπτά και συγκεκριμένα της δεύτερης περίοδου για να πάρουν ένα προβάδισμα 4 πόντων τώρα στο παιχνίδι. Θα απαντήσω όμως στην άλλη πλευρά ο Βλαχοθανάσης για το 16-18. Τσαϊρέλης. Με τον Φρέγκα μπροστά του. Τσαϊρέλης περνάει, ωραία, δεν τελειώνει εξίσου καλά. Πάλι μπαλά στα δικά του χέρια, από το πλάι θα το χάσει και πάλι. Φρέγκα. Θα του κλέψει την μπάλα ο Τσαϊρέλης. Πεντακάθαρα κιόλας και θα φτάσει και μέχρι το τέλος. Αναπηδάει, μπάλα καταλήγει εκτός, αλλά είναι ολομόν αφού είσαι εκεί. Για να αξιοποιήσει την δεύτερη ευκαιρία του. 16-20 και τα ημόδια τους Draft Fathers. Συνέχεια στην δράση, στο 16-20 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με τους Παραλίες να έχουν πάρει το προβάδισμα και να έχουν φτιάξει μια μικρή διαφορά 4 πόντων, την οποία θα μείωσε τώρα με το πρώτο δικό του καλάθι ο Γεωργίου, 18-20. Καρουζάκης,
Καρουζάκης και πάλι θα παίξει με τον Καρουζάκη. Τώρα θα πάρει ο Τσαϊρελής. Σηκώνεται υπό πίεση, θα το βάλει. 18-22. Μένουμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν το ημίχρονο. Φρέγκα κλείστηκε από την αντίπαλη άμυνα, βρήκε την πάσα για τον Γεωργιού και τώρα βρέθηκε στην γωνία. Παίρνει την baseline, έχει κερδίσει και το φάουλ από τον Φορτσάκη. Όχι από τον Τσαϊρέλη, με συγχωρείτε, αυτός έχει κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Σκληράκης χωρίς καλή ισορροπία. Μάζεψε ο Καρουζάκης, δέχει να τον πιέσει ο Σκληράκης και πάνε τώρα σε οργανωμένη επίθεση άσπρη. Τσαϊρέλης. Το σκέφτηκε για λίγο ο Βενιανάκης, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε. Και συνέχεια έχουμε και φάουλο από τον Καλογερόπουλο. Λαφάνας είναι αυτός που το κέρδισε. Και θα περάσει εκτός για να μπει στην θέση του ο κουρεμένος. Μπακογιάννης. Γεωργίου βρήκε απέναντι τον Πρέγκα. Κάνει τις σταυρωτές, υψώνει, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Με το 20-22. Και έχουμε για time out για τους παραλίες. Λιγότερο από 4 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Κοντά οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, 20-22 το σκόρ, οι παραλίες έχουν πάρει το προβάδισμα από τα ξεκινήματα της δεύτερης περίοδου. Και ένα σκοράρι κιόλας εδώ ο Καλογερόπουλος, έχει κερδίσει το φάουλ, δεν μπήκε το καλάθι, πάει στη γραμμή για τις δύο δικές του προσπάθειες. Τέσσερα δύο πλέον τα ομαδικά, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι Drass Fathers. Στη δεύτερη, επιθετικό rebound των Παραλίες. Καρουζάκης. Ωραία, θα προσπεράσει και πάει μέχρι το τέλος, εκεί θα τα χαλάσει. Φρέγκα. Πέρασε η πάσα, αλλά δεν ήταν και η κατάλληλη για να μπορέσει να την πάρει ο κουρεμένος. Μέχρι τα λεφτά θα πέρασε αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 3, δεν μπορέσαν να βρουν κάτι καλό για να μπορέσουν να μειώσουν. Και ο Τσαϊρέλης εδώ θα ανέβασει κι άλλο το προβάδισμα με την ωραία κίνηση για το 20-25. Για την Μιάν. Ο Καλογερόπουλος, με συγχωρείτε, θα κάνει την τάμπα. Τσαϊρέλης αστόχησε. Φρέγκα θέλει να τρέξει. Ανοιχτή βοήθεια, παίζει με τον Γετιμιάν. Μπακογιάννης. Πάσα έξω, Γετιμιάν από την κορυφή για 3, 23-25. Θα πάρει το δίποντο. Μάχη στον αέρα, κερδισμένοι γηπεδούχοι. Και τώρα Πρέγκα, ο οποίος ανεβάζει ξανά ταχύτητα. Τελειώνει μόνος, το έχει καλά. Μπάλα είναι για τους Drass Fathers, όπως λένε οι διαιτητές. Και διακοπή για time out. Η μπάλα είναι στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι μπορούν είτε να εσωφαρίσουν και να περάσουν μπροστά για το προβάδισμα. Πήγε εδώ για τη Μιάν, δεν κατάφερε
να το φέρει στους γηπεδούχους, παραμένει έτσι το 23-25. Γιαννάκης. Βλέπει τις κινήσεις, Φορτσάκη στα δεξιά. Καλογερόπουλος του δώσε και πάλι. Τσαρέλη συγκρούστηκε με τον Πρέγκα, θα πάρει το φάουλ. Φτάνουν και τα 5 ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη. Δύο στους δύο από τον Τσαϊρέλη. 23-27. Ένα μισή λεπτό ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Τρέγκα. Πάσα έξω για τον Γετινιάν και αυτός αφήνει για τον Γιαννακό. Κουρεμένος θα το πάρει. Στο σίδερο η μπάλα τρέχει για να προλάβει ο Γιαννακός. Δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα. Περνάει έτσι και αυτή η επίθεση αν εκμεταλλευτεί για τους Draft Fathers, η διαφορά στους 4. Να πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τσαϊρέλης προσποιείται, δέχεται την τάπα στην συνέχεια, αλλά κράτησε ο Βενιανάκης, ο οποίος θα χάσει την προσπάθεια του. Επιμένουν οι Παραλίες και θα κάνει βήματα τελικά ο Καλογερόπουλος. Κετινιάν. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Καλλιωθεί η προσπάθειά του, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα, μόνο μπάλα λένε οι διαιτητές. Τσαϊρέλης πιέστηκε. Κλείστηκε από δύο, βρέθηκε στο παρκέ. Έχουμε πόδι. Και κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά του για τη Μιάν. Τα λέει τώρα με τον διαιτητή. Συνέχεια τώρα με τον Βενιανάκη. 12 δευτερόλεπτα. Τώρα στο ρολόι για την επίθεση Τσαϊρέλης. Ξετάζει τις επιλογές του, θα εκτελέσει για δύο, δεν θα το βάλει. Μία τελευταία επίθεση 10 δευτερολέπτων. Ήψωσε εξαιρετικά ο Γετουμιάν. Και στη συνέχεια ο Γιαννακός θα τελειώσει την φάση. Εξαιρετικό αλλεγόπεδο για τους Ραφάδερ. Δεν προλαβαίνει το ρολόι στην συνέχεια ο Καλογερόπουλος και ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο ημίχρονο. 25-27. Πήγαμε μόλις και στο δεύτερο ημίχρονο με τους Παραλίες να προηγούνται με 27-25 25-27 όπως συγκεκριμένα γράφει ο Φωτεινός Πίνακας. Κοντά παραμένει το σκορ, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε που μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού και αν θα είναι επίσης τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Γιατί αν συνεχίσουν έτσι κοντά οι δύο ομάδες, δεν είναι και απίθανο να έχουμε και καμιά παράταση στο παιχνίδι. Αστόχο το μακρινό σουτ του Τσαϊρέλη. Γιατί μια έπαιξε γρήγορα για τον Κουρεμένο. Αυτός νομίζω δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει, δεν είχε αποφασίσει. Τελικά μπάλα παραμένει ξανά στα χέρια των γηπεδούχων. Έγινε επαναφορά για τη Μιάν. Γιαννακός για τρεις, όχι. Τελευταίος έχει βρει ο Κουρεμένος, όπως λέει ο ρέφερι. Μπάλα έτσι είναι για τους Παραλίες.
Μητσοτάκης. Καϊρέλης. Ωραία, θα του πάρει την μπάλα από τα χέρια ο Γιαννάκος. Και ο Καλογερόπουλος είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ για να κόψει τη φορά του αντιπάλου του. Για την Μιάν. Βγαίνει στην περιφέρεια ο Βλάχος Θανάσης και αφήνει στο πλάι για να πάρει ένα τρίποντο για την Μιάν, το οποίο είναι άστοχο, και πάλι Βλάχος Θανάσης γυρίζει κόντρα στον ισόυψη Βραϊνιώτη, δεν καταφέρει να τον νικήσει. Καλογερόπουλος Τσαϊρέλης από το πλάι για δύο μέσα. 25-29. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Και πάλι στο σύν 4 οι Παραλίες. Εκεί πέρα κοιμάνθηκε η διαφορά στα... και στην δεύτερη περίοδο. Γιατί μια ανάφηση έξω. Σκληράκης από τα αριστερά. Βρέθηκε στο παρκέ, έπεσε πάνω του ο Καλογερόπουλος και έκανε το φάουλ. Από ό,τι μπορούσαν να ακούσουν, είναι το τρίτο φάουλ για τον Καλογερόπουλο και έτσι θα αποσυρθεί γρήγορα για να μπει στην θέση του Βαγιανάκης. Σκληράκη. Καρουζάκης φαίνει στο πλάι. Τέλεση για τρεις από τον Βενιανάκη, άστοχη. Ναι, επίθεση για τους άσπρους. Μπραϊνιώτης, άστοχη. Τώρα καθαρίζουν την φάση με τον Βλάχο Θανάση, Dark Fathers. Σκληράκης. Άμεση επιστροφή για την άμυνα των Παραλίες. Γιατί μια περνάει, υψώνει, δεν θα σκοράρει. Μπάλα καταλήγει και πάλι στημένη στα χέρια, τώρα έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ. Κάνει όλη την Γιάννη στην προσπάθεια του να μαζέψει το rebound και να βρει μια δεύτερη ευκαιρία. Στο μάτς, στο το μεταξύ επιστρέφει ο Γιαμαλής. Πήρε την θέση του κουρεμένου. Άκης με πλάτη, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Πάσα έξω, έξω, πάσα στον Φορτσάκη. Σηκώνεται για δύο. Ρενιώτης ανανεώνει. Τσαϊρέλης με αποφασιστικότητα. Μπάλα είναι και πάλι για τους Παραλίες, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Φορτσάκης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Εκτός ισορροπίας το σουτ του Βενιανάκη χωρίς αποτέλεσμα επίσης. 26-29 παραμένει το σκορ. Βλάχος Θανάσης έχει πάρει φόρα και φτάνει και μέχρι το τέλος. Δεν έβλεπε κανέναν μπροστά του. 28-29. Στον πόντο πλησιάζουν πλέον οι Draft Fathers. Σηκώνεται για δύο τώρα ο Τσαϊρέλης, σερμπολ. Γιαννάκος. Ας έξω, Σκληράκης θα το πάρει για να δώσει το προβάδισμα στους Draft Fathers. Δεν θα το κάνει. Μάχη για το rebound. Φορτσάκης νικητής. Διεκδικήσιμη μπάλα. Μαζεύουν τελικά οι γηπεδούχοι. Το παίρνω για τη Μιάν. Σε αντίπαλο εδώ ο Βλάχος Θανάσης. Τσαϊρέλης. Αργό στο τέλος, σας χωράρει μπροστά από τον Βλάχος Θανάση. Ένα παλικαρίσιο καλάθι εδώ
του Τσαϊρέλη, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει και ο Βλαχοθανάσης. 28-31. Τα λέει και με τον ρέφερι τώρα ο ψηλός των γηπεδούχων. Μέτρησε κανονικά το καλάθι, 28-31 το σκορ. Και τώρα σκληρά και στην συνέχεια στο μάτς. Βρήκε διάδρομο, του φύγει για λίγο η μπαλά. Με τη μιαν διαμαλής δίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια, δεν το έβαλε. Τσαϊρέλης έχει όρθιο το βλέμμα του. Πιέζεται και από τον Γιαμαλή. Τσαϊρέλης κρατά, τώρα αφήνει στον Μπραϊμιώτη. Υπάρχει φάουλ στον Καρουζάκη τώρα. Από τον Γετουνιάν. Για τους Παραλίες σκόρερ τον Καρουζάκη αυτή τη φορά, 28-33. 3-5 το επιμέρου σκόρ στην τρίτη περίοδο. Ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να καθάρει στο rebound και τα χέρια τα δικά του η μπάλα πέρασε εκτός. Φορτσάκης τούτε μετάξει θα πέρασει στον πάγκο για να μπει στον θέση του Καλογερόπουλος, αλλά όχι, έχουμε και time out. Στην επαναφορά λοιπόν τώρα οι γηπεδούχοι με 12-14 λεπτά διαθέσιμα. Για Μαλής αφαίνει στον Γετιμιάν. Με το βηματάκι πίσω, αστοχή. Παραμένει στο 28-33. Τσαϊρέλης. Καρουζάκης βλέπει τις επιλογές του. Μπραϊμιώτης έχει βγει στην περιφέρεια και δεν θα ζητάσει να πάρει και το τρίποντο, το οποίο ωστόσο είναι άστοχο. Νέα ευκαιρία από κοντά και ο Καλογερόπουλος είναι αυτός που θα βάλει το καλάθι για το 28-35. Με διαφορά στο συν 7 πλέον υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δείχνουν μια λίγο καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους στην τρίτη περίοδο. Βλαχοθανάσης ανάμεσα από τρεις, δεν μπόρεσε, διεκδικήσει μη μπάλα και πάλι ο ίδιος θα μαζέψει. Γιατί μια βρήκε χώρο για να πάρει το τρίποντο, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, παραμένει το 28-35. Τσαϊρέλης. Μπραϊμιώτης μείνει και πάλι στον Τσαϊρέλη. Με το δεξί χέρι, ωραία, ο Μπραϊμιώτης θα γράψει το 28-37. Διαφορά όλο και ανεβαίνει πέρα των φιλοξενούμενων. Γιατί φτάνουν μια ανάσα από την διψήφια διαφορά. Στο σύνενε πλέον έχουν ξεφύγει οι Παραλίες. Σκληράκης. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση από την πλευρά των Draft Fathers. Και τώρα οι Παραλίες μπορούν να απομακρυνθούν κι άλλο. Τσαϊρέλης. Καλογερόπουλος και πάλι Τσαϊρέλης στα δεξιά. Κάνει την κίνηση, αφήνει έξω. Μπραϊμιώτης παίζει με τον Βενιανάκη. Πρέπει να εκτελέσει, δεν το έκανε έγκαιρα. Ο Καρουζάκης του μου την μπάλα στα χέρια. Ο Μπακογιάννης επιστρέψει ο μάτς, όπως και ο Πρέγκα. Δύο λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Είναι επίσης τώρα οι Draft Fathers με τον Πρέγκα. Λαχοθάνεστη δίνει ξανά χέρι με χέρι. Έκανε βήματα όμως εκείνος.
λάθος τώρα. Και για τους Draft Fathers. Τσαϊρέλης. Και φεύγει από τον Σκληράκη και σηκώνεται για δύο. Θα μπει μπάλα στο καλάθι. Ο Παγκογιάννης κερδίζει το φαουλ του Τσαϊρέλη. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους, 2-3 πλέον τα ομαδικά. Σκληράκης. Γιαμαλής προσπαθεί να γυρίσει, δυσκολεύεται αρκετά και χάνει τελικά. Καρουζάκης είναι 3-3, Τσαϊρέλης με φόρα, θα το βάλει, θα πάρει και το φάουλ. 28-39 η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο, στο σύν-11 πλέον οι Παραλίες. Που μπορεί να γίνει και στην 12 αν ευστοχίσει και στην βολή ο Τσαϊρέλης. Ποιος έχει την ευκαιρία να φέρει ένα έμεσο τρίποντο στην ομάδα του. Θα τη βάλει και αυτή. 28-40. Εδώ τα δευτερόλεπτα ακόμα πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Σκληράκης έχει μείνει ολομόναχος, πολύ κακό το σουτ. Μενιανάκης αφήνει στον Καλογερόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Μπράιν Νιώτη. Περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες του. Και τώρα Τσαϊρέλης, χωρίς να βιάζεται. Μενιανάκης πήρε το φάουλ. Ο Γεωργίου είναι αυτός που το έχει κάνει. Γυρίζει, νέο στήριγμα, νέο φαουλ και πάλι από τον Γεωργίου. Δύο φαουλ σε λίγα δευτερόλεπτα από τον Γεωργίου. Και αυτή τη φορά έχουμε και βολές κιόλας για τον Βενιανάκη. Γυρίσει ωραία και σκόραρε. 30-41. Μετά από πάρα πολύ ώρα οι γηπεδούσοι βρίσκουν το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Στο 28-29 είχαν να σκοράρουν. 30-41 τώρα το σκορ. Μάχες εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Παραλίες. Και έτσι ηρεμεί την κατάσταση τώρα ο Φορτσάκης. Τσαϊρέλης στα 7 θα το πάρει. Θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Μενιανάκης παλεύει. Μπάλα πέρασε εκτός. Και θα πληρώνεται έτσι και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 30-41. Και η τέταρτη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, με τους Παραλίες να βγάζουν καλύτερη εικόνα στην τρίτη περίοδο, να κυριαρχούν κοντά στους Draft Fathers και να προηγούνται με 30-43 πλέον, καθώς ο Βενιανάκης θα ανέβασε τώρα το σκορ και την διαφορά επίσης στους 13. Ράφο Φανάσης, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά των Draft Fathers σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά, ή αν οι Παραλίες θα μπορέσουν να διατηρηθούν σε θέση οδηγού μέχρι το τέλος. Για τη μια επέστρεψε στο μάτς. Βλάχο Θανάσης βάζει την πρώτη βολή. Είναι η δεύτερη. Θα φτάσει ο Καλογερόπουλος και αυτός τον Τσαϊρέλη.
Κυριζάκης. Βενιανάκης δυσκολεύτηκε να βρει συμπαίκτη. Λετινιάν έπαιξε γρήγορα για τον Βλάχο Θανάση. Αυτός έχει την πάσα στην γωνία για να πάρει το τρίποντο Πρέγκα. Ήταν πολύ κακό το σουτ. Δεν δικαιούται καν Στεφάνη, μπάλα παρέμεινε έτσι το 31-43. Σταματάει το παιχνίδι για να δει τα κορδόνια του παίκτη των Draft Fathers. Καρουζάκης. Πάει από τα αριστερά. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γιαννάκος και έχουμε και βολές μάλιστα. Έχει το φως στην πρώτη, 31-44. Δύο στους δύο από τον Καρουζάκη, 31-45. Πιστεύω Βλάχο Θανάση, αυτόν θα πάει μπάλα. Θέλει να παίξει με τη δύναμή του, αλλά έχει πολλά εξωμένα χέρια μπροστά του. Κρατούν οι Draft Fathers. Πάσα έξω, Πρέγκα. Προσπαθεί να βρει χώρο. Μπάλα έφτασε στα αριστερά, για να κόψει για 3 στη λήξη του χρόνου. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Τελειώνει έτσι και η επίθεση των Draft Fathers, χωρίς να βρουν κάτι καλό. Συνέχεια τώρα με Τσαϊρέλη. Βαλιανάκης. Προσπαθούν να κλέψουν οι Draft Fathers. Θα το κάνουν τελικά με τον Γεωργίου, αλλά αυτός θα κάνει βήματα. Ήστρα το χειροκρότημα πάντως από τους συμπαίκτες του. Παρά το λάθος ο παίκτης των Draft Fathers. Καρουζάκης. Ζαϊρέλης σηκώνεται για δύο. Μπαλά στο σίδερο, με τα χέρια του Πρέγκα. Έχουμε αμυντικό φαουλ νομίζω από τον Καρουζάκη. Σπέβδουν αμέσως να τον σηκώσουν. Πρώτο ομαδικό, όχι δεύτερο ομαδικό, με συγχωρείτε. Για τους παραλίες, 1-2 πλέον τα ομαδικά. Για την Μιάν. Και λίγο χώρο, ο Γιαννάκος δεν ευστόχησε. Γιαννάκης. Πάει κόντρα στον Γιαννάκο. Βρέθηκε σε αρκετά δύσκολη θέση, δεν μπορούσε να καταφέρει κάτι από εκεί. Μπάλα βρήκε και στο πίσω μέρος του ταμπλό, έτσι. Κατοχή είναι για τους Draft Fathers. Στη γωνία ο Πρέγκα. Λάχο Θανάσης. Έτσι την πάσα την βρήκε για τον Γιαννάκο και αυτό θα σκοράρει για το 33-45. Ένα από τα λίγα καλάθια που έχουμε δει μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο και έχουμε και τα time-out για τους παραλίες αυτή τη φορά. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα που μένουν στο χρονόμετρο για να τελειώσει το παιχνίδι. Στο 33-45 βρίσκεται αυτή την στιγμή το σκορ. Και έχουμε και φαουλ πάνω στον Τσαϊρέλη, ο οποίος θα πάρει τώρα και πάλι.
Καρουζάκης έκοψε, ο Τσαϊρέλης, αυτόν πήγε η μπαλά. Τρίποντο από την κορυφή του Μπραϊνιώτη, ο οποίος πυροβόλησε για 3, 33-48. Ένα τρίποντο που εκτοξεύει την διαφορά στο σύν 15 πλέον. Με τις παραλίες να εξακολουθούν να ελέγχουν την κατάσταση. Λάχος Θανάσης. Δυσκολεύεται και ανάμεσα σε δύο, έπεσε και ο Βαγιανάκης πάνω του. Αυτός θα του κάνει το φάουλ και θα τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Σκληράκης εδώ μεταξύ επέστρεψε για τους γηπεδούχους. Αστοχή πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 34-48. 4-7. Το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο. Στην οποία έχουμε διανύσει ήδη 4 λεπτά. Καρουζάκης βρήκε τώρα τον Μπραϊμιώτη και αυτός με τη σειρά του τον Τσαϊρέλη. Αναπηδάει μπάλα, δεν θα του κάνει το χατήρι. Καλογερόπουλος, goal foul. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή για να μαζέψει το rebound. Σκόραρε, πήρε και το φόλ, 34-50 πλέον. Και έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Αστοχή όμως σε αυτήν, παραμένει το 34-50. Γιαννακός πήγε μέχρι μέσα χωρίς να φοβηθεί. Αστοχής όμως την προσπάθειά του, Μπραϊμιώτης τώρα τρέχει. Φασίζει να μην τελειώσει ίδιο στην φάση. Τσαϊρέλης. Μια οργανωμένη επίθεση τώρα για τις παραλίες. Καρουζάκης έχει κοντά τον Τσαϊρέλη και πάλι. Ζητάει ο Τσαϊρέλης, θα πάρει. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, βρίσκει στο κάτωμα του ταμπλό η μπάλα. Περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. Τώρα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά οι Drash Fathers. Έξτρα πάσα στην γωνία για να το πάρει ο Γετιμιάρ και να εκτελέσει. 37-50. Καρουζάκης. Καϊρέλης. Σηκώνεται για δύο. Δύσκολη εκτέλεση. Δεν μπήκε το καλάθι. Και τώρα για τη Μιάν πάει μέχρι το lay-up, το οποίο δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα για να κοσμαζεύει. Σπυράκης, ωραία θα περάσει, δεν μετράει το καλάθι, λένε οι διευθυντές. Και πάνε στράφη έτσι και οι πανηγυρισμοί στην πλευρά των Drash Fathers. Τελικά το καλάθι από τον Σκληράκη, 39-50 πλέον το σκορ και 40-50 τώρα όπως θα εξεχίσει και στην βολή. Ένα τρίποντο του Βενιανάκη, είναι εύστοχο. Τελευταία 4 λεπτά τώρα για το τέλος. Λάχος Θανάσης με φόρα, θα τελειώσει καλά. 42-50. Σαν να ανεβαίνουν σιγά σιγά οι Drash Fathers. Έχουν ακόμα όμως λίγο δρόμο να διανύσουν και να γίνουν ακόμα πιο απειλητικοί στους αντιπάλους τους. Γίνει φαουλ στον Βενιανάκη τώρα από τον Γετιμιάν. Τσαϊρέλης. Βρέθηκε στο έδαφος ο αντιπαλός του. Βρέθηκε αυτό στο παρκέ. Αυτό έχει ο Βενιανάκης και στη συνέχεια μια διακοπή καθώς
Για να δούμε. Αν είναι καλά οι δύο παίκτες. Συνέχεια με για τη Μιάν. Σκληράκης. Βάλα στην γωνία, 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση Γεωργίου στον Γιαννακό. Και πάλι Γεωργίου, θα πρέπει να εκτελέσει τάπα όμως από τον Βενιανάκη, τρομερή άμυνα. Πιέζεται αμέσως από τον Γιαννακό και θα κάνει και το φάουλ από τον Draft Fathers. Και έχουμε για δύο βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Draft Fathers. Έξω η πρώτη βολή. Το 42-51 τώρα μετά την δεύτερη εξοχή. Πάσα στην γωνία. Γεωργίου δίνει και πάλι στον Γετιμιάν. Γιαννακός βρήκε διάδρομο. Δεν μπόρεσε να τον εκμεταλλευτεί. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκληράκης, το πλάι, δεν τελειώνει καλά. Βενιανάκης καθαρίζει την φάση. Παραμένει διαφορά των 9 πόντων, 2-25 πριν το τέλος. Κλεψίδρα σιγά σιγά έχει αρχίσει και αδειάζει απειλητικά για τους Draft Fathers από την άλλη. Οι φιλοξενούμενοι βλέπουν να είναι υπέρ τους αυτά τα δευτερόλεπτα που ξοδεύονται. Χωρίς να νιώθουν και κάποια απειλή από τους αντιπάλους τους. Λαχοθανάς μέχρι το τέλος, 44-51. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα. 1-50 συγκεκριμένα. Το δοστό του 44-51. Ταϊρέλης στέκεται στην κορυφή για 3. Καθόλου καλό το σιούτ. Μόνο στο ταμπλό βρήκε μπάλα. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Χρειάζονται σκορ τώρα οι γηπεδούχοι. Πριν την μπάλα να κυλήσει ο Γετιμιάν. Τώρα ξεκινάει να μετρά αντίστροφα το χρονόμετρο. Λαφοφανές αφήνει στο πλάι για να ακός. Δεν θα το βάλει. Αν έμπαινε θα ήταν ένα μεγάλο καλάθι ψυχολογίας για τους Draft Fathers. Δεν ήρθε τελικά το τρίποντο και έγινε και το φάουλ επίσης στον Καρουζάκη που ισούται με βολές. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία νωρίτερα για τους γηπεδούχους. Για να ακούς δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Και τώρα ο Καρουζάκης μπορεί να αυξήσει και πάλι την διαφορά. Δεν θα το κάνει με την πρώτη. Και η δεύτερη. Σκληράκη στάπα από τον Βενιανάκη. Πάλι αυτός θα παίξει ωραία άμυνα. 1-21 τώρα στο ρολόι. Έχουμε και time out για τους Draft Fathers. Από την baseline θα επαναφέρουν οι Draft Fathers. Μένει για εκτελεία μέσα στο Βλαχοθανάς, κοντό το σούτ, στο σίδερο θα σταματήσει. Και τώρα παίρνει ο Καρουζάκης. Ταϊρέλης δεν βιάζεται. Θα πιεστεί ωστόσο, βρήκε την πάσα στον Καρουζάκη του. Φύγε μπάλα την ώρα που πήγε να πασάρει ο ίδιος, αλλά κράτησαν οι παραλίες. Πίεση παντού τώρα από τους γηπεδούχους, εκτός ευρωπαίας στο σούτ του Μπρενιώτη. Νέα ευκαιρία με Καλογερόπουλο, ψάχνει έξω κάποια βοήθεια, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση, 49 για το τέλος. Καρουζάκης. Θα πρέπει να στάρει κάποιος, ο Μπρενιώτης πετάει όπως, δεν τελειώνει καλά. 39,4 τώρα στο ρολόι, διαφορά στους 7 πόντους.
χτίσουν ένα γρήγορο σου τώρα εδώ οι γηπεδούχοι. Για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους, ωστόσο η αποστολή τους έχει γίνει από δύσκολη όσο και ακατόρθωτη. Θα την πω εγώ, αλλά όταν δεν ξέρεις το μπάσκετ. Πάει μόνος του ο Σπυράκης, αστόχησε και από εδώ νομίζω όμως. Το μάτς οδεύει προς το τέλος. Καριζάκης θα δεχτεί το φάουλ από τον Σπυράκη. Όσο όλα δείχνουν οι παραλίες, θα πανηγύρισε την έκτη νίκη τους, η οποία θα είναι και η πέμπτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι Draft Fathers δεν θα γλιτώσουν την πέμπτη ήττα, θα πέσουν στο 2-5. Παίξε πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη. Δεν μετράει τελικά η βολή. Παραμένει το 44-51. Λάχος Θανάσης για τη μια να αφήνει στην γωνία. Πρέγκα βγάζει έξω. Για να κόσει εκτελεί για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Μαζεύουν και πάλι παραλίες στο rebound, τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι. Παραλίες θα επικρατήσουν με 51-44 κοντά στους Draft Fathers και θα πανηγυρίσουν έτσι την έκτη νίκη τους. Απάνω στο 6-1, ενώ οι Draft Fathers θα πέσουν στο 2-5.